Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, στους δρόμους στα Πετράλωνα, σωματεία και φορείς καταγγέλουν την έξωση οικογένειας αναπήρων. Είμαστε μαζί τους. Είναι βαρβαρότητα, απανθρωπιά, έσχος να πετάνε ανάπηρο στο δρόμο. Το καταγγέλουμε. Αυτή είναι η πολιτική σας. Τις τράπεζες και τα κοράκια στηρίζετε απροκάλυπτα. Ξεσπιτώνετε ανήμπορους ανθρώπους. Προκλητικό. Γιατί βάλατε ακόμα και τα ΜΑΤ το πρωί να επιτεθούν σε αυτούς που στάθηκαν αλληλέγγυοι και σε συμπαράσταση. Ντροπή. Πήρα το λόγο γιατί θέλω να σταθώ σε μία τροπολογία κυβερνητική για το πολιτικό κακούργημα που συνεχίζεται κατά της ΛΑΡΚΟ. Εδώ και 4 χρόνια οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ δίνουν έναν μεγαλειώδη και τίμιο αγώνα. Ενάντια στην πολιτική που διαλύει τη ζωή τους, ενάντια στους εγκληματικούς σχεδιασμούς της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων για το δικαίωμα στην εργασία για να μην μαραζώσει ο τόπος τους. Δεν ζητιανεύουν δουλειά για να παρασιτούν. Γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο μέσα από την επεξεργασία δικών της εγχώριων μεταλλευμάτων. Η χώρα μας διαθέτει στο υπέδαφος της το 90% των καταγεγραμμένων κοιτασμάτων νικελίου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η τιμή του σήμερα είναι στα ύψη. Τα μεταλλεύματα αυτά είναι κοβαλτιούχα, γεγονός που καθιστά δισεύρετα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χώρα μας έχει στο επεδαφός της κοιτάσματα χρωμίου που μαζί με το νικέλιο και είναι υλικά που δημιουργούν τον ανοξείδωτο χάλιβα προϊόν τεράστιας αξίας που αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές και μέχρι σήμερα εισάγεται στη χώρα μας. Ακόμα έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πείραμα παραγωγής ανοξείδωτου χάλιβα, παραγωγής καθαρού νικελίου με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης, καθαρού νικελίου και διαχωρισμού του από το κοβάλτιο με τη μέθοδο υδρομεταλλουργίας. Αυτή η μέθοδος αξιοποιείται για την παραγωγή νικελίου που προωθείται στην κατασκευή συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα Φθιώτιδας υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των χιλιάδων κυβικών ζεστών νερών ανά ώρα με τη μέθοδο, παραδείγματος χάρη, της τηλεθέρμανσης. Επίσης υπάρχει μονάδα παραγωγής οξυγόνου και αζότου που αν εξυγχρονιστεί έχει τη δυνατότητα της πλήρους κάλυψης των αναγκών των απαιτήσεων του εργοστασίου αλλά και της επιπλέον προώθησης ως προϊόν πώλησης. Έχει στην κατοχή της δικό της λιγνητορυχείο που μπορεί να καλύψει στο 100% στις απαιτήσεις καύσιμης ύλης που χρειάζεται. Ωστόσο, αυτό που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι ένα εκτροματικό σχέδιο που προβλέπει την απόλυση των εργαζομένων και το εκτελέσατε τον Αύγουστο του 2022 και πιέζεται για την απομάκρυση και των οικογενειών τους από τους εργατικούς οικισμούς με στόχο να δοθεί η ΛΑΡΚΟ στους επίδοξους επενδυτές, τσάμπα και κλειστή με τους εργαζόμενους στην ανεργία. Τους αρπάξατε αποζημιώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας, μειώσατε δραστικά τους μισθούς, ρίξατε κανόνι, καταστρέψατε απασχολούμενους και προμηθευτές, έχουν χαθεί 700 θέσεις εργασίας άμεσα. Και συνεχίζετε, κατά εντολή των επιχειρηματικών συμφερόντων, να δώσετε τσάμπα, δώρο, το δώσατε, ναι, με 6 ευρώ το στρέμμα. Το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής σίδηρο νικελίου, νικελίου και κοβαλτίου στην Ευρώπη. Και εξασφαλίσατε σιγουριά στους επιχειρηματικούς ομίλους, ναι, θα τα οικονομήσουν με δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες τους.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι και τα σωματεία απορρίπτουν το σχέδιο της κυβέρνησης και συνεχίζουν τον αγώνα τους για να διασφαλιστεί η ενιαία και συνολική παραγωγική λειτουργία της ΛΑΡΚΟ, να υπάρξει χρονοδιάγραμμα επισκευής εξυγχρονισμού αύξησης της παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας και η καταβολή του μόχθου τους στο 100%. Ποια είναι η επιχειρηματολογία και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων? Ότι η ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Σήμερα όμως είναι πιο ξεκάθαρο παρά ποτέ, γιατί η ΛΑΡΚΟ εικονικά δεν είναι βιώσιμη. Πρόσχημα. Το πρόστιμο για κρατικές ενισχύσεις. Έτσι έμεινε χρόνια μακριά από χρηματοδοτήσεις και δάνεια που την έφερε πίσω στον εξυγχρονισμό και στην ανάπτυξή της και έχουν βάλει πλάτη όλες οι κυβερνήσεις. Να λοιπόν πώς δημιουργείται εικονική μορφή ως μη βιώσιμη εταιρεία για να ιδιωτικοποιηθεί όπως το κάνατε, χωρίς διαμαρτυρίες, για να δοθεί σχεδόν τσάμπα. Ακριβώς αυτοί είναι οι λόγοι που οι εργαζόμενοι σήμερα επιμένουν στον αγώνα τους και η φωνή τους ανταμώνουν στο σύνθημα και απέτηση, δουλειά, καμίνια, μηχανές για να ανάψουν ξανά. Γι' αυτό και στον αγώνα τους δεν είναι μόνοι τους. Έχουν την αλληλεγγύη ολόκληρης της εργατικής τάξης και του λαού που δίνει δύναμη να συνεχίσουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Πέτυχαν πριν λίγες μέρες ανανέωση για 3 ακόμα μήνες. Αυτό που λέει η τροπολογία. Το κέρδισαν με τους αγώνες τους και θα το αξιοποιήσουν για να διαπραγματευτούν αυτό το χρόνο με τον νέο ιδιοκτήτη, παρόλο ότι δεν συμφωνούν με αυτή τη μορφή, και να διασφαλίσουν την παραμονή των εργαζομένων στις φάρδιες και στα πόστα τους. Δυστυχώς, η σημερινή τροπολογία που φέρατε είναι ίδια με όλες τις προηγούμενες και μοιάζει σαν δυο σταγόνες με αυτή που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικές μέρες. Εμείς το λέμε καθαρά. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους εργάτες και για αυτούς τους λόγους και ο συγητής μας, ο Βασίλης ο Μεταξάς, κατέθεσε στα πρακτικά και ζητάμε στη βάση του ψηφίσματός τους να τροποποιηθεί η κυβερνητική τροπολογία, γιατί έτσι είναι απαράδεκτη.